ότι υψηλά επίησε, αναγκίδατε ταύτα εν πάση τη γη, αγαλιάστε και εφραίνεστε οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, πρόσωπε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, σωτηρία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσωπε. Αδελφοί, ούτε λέω ημάς αγνώοι, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ίσα και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίσαντο εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγον και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έφυγον έπινον γάρι πνευματικής ακολουθούσης πέτρας η δε πέτρα είναι ο Χριστός και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη από Ιωάννης τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αγίας μου δώρον αμαρτημάτων λυτήριον Ισίας ψυχής και σώματος και προσπάσαν ωφέλειαν επιτίδιον του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του για να είστε αυτό η είδωρα λόμενον η ζωή αιώνιον του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αναδειχθήν αυτό αποτροπέον πάση επιβουρής ορατών και οράτων εχθρών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εξ αυτού είχες αγιασμόν οίκων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό εις καθαρισμών ψυχών και σωμάτων βάση της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταξιωθήν εμάς εμπληστήν αγιασμού δια της των υδάτων τούτων μεταλήψεως τη αοράτη επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών και ο τόπου και παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο μονογενής Υιός όνεις των κόλπων του Πατρός ο αληθινός Θεός η πηγή της ζωής και της αθανασίας το φως του φωτός ο ερθόνης των κόσμων το φωτίσε αυτόν κατάβγασον ημών την διάνοια του Αγίου Σου Πνεύματι και πρόσδεξε εμάς με καλοσύνην και ευχαριστίαν Συ προσάγοντας από του αιώνος θαυμαστή Σου με καλουργήμεση και διεπεσχάτω των αιώνων των αιώνων σωτηρίου Σου οικονομία ενή το ασθενές ημών και πτωχών περιβαλλόμενος πείραμα και της δουλείας μέτρης συγκατιών ο των απάντων βασιλεύσε τη δουλική χειρή εν το Ιορδάνη βαπτιστήν κατεδέξω ή να την τον υδάτων φύσιν Αγιά σας ο αναμάρτητος οδοποιήσεις ημίν την διείδατος και πνεύματος αναγέννησιν και προς την πρώτην ημάς αποκαταστήσεις ελευθερία. Ούτην ως θείου μυστηρίου την ανάμνηση εορτάζοντες δεόμεθά σου δέσποτα φιλάνθρωπε ράνων και φημάς τους αναξίους δούλους σου κατά την Θείαν σου Ευαγγελίαν είδωρ καθάρσιον της ίσας πλαχνίας την δωρεάν εις τον την
Επί το είδατε τούτο αίτησιν ημών των αμαρτωλών ευπρόσδεκτων γενέστε της η αγαθότητη και την ευλογία σου δι' αυτού ημείνται και παντί το πιστό σου χαριστήν λαό εις δόξαν του Αγίου και προσκυνητού σου ονόματος. Σίγαρ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Τριάς υπερούσε, υπεράγαθε, υπέρθε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάρριπτε, δημιουργία των νερών ουσιών και των λογικών φύσεων. Η έμφυτος αγαθότης, το φως, το απρόσιτον, το φωτίζον παντάνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, λάμψον καμή το αναξιόδουλο σου. Φώτισον μου της διανοίας τα όματα, όπως ανυμνήσε τολμήσω την άμετρον ευεργεσίαν και δύναμη. Ευπρόσδεκτος γενέστο υπαρέ μου δέησης δια των παρεστώτα λαών, όπως τα πλημμυρίματά μου μη κολλήσω συνενθάδε παραγενέστε το Άγιον σου Πνεύμα. Αλλά συγχώρησον με ακατακρίτως βοάνση και λέγειν και νυν υπεράγαθε. Δοξάζομαι αν σε δέσποτα φιλάνθρωπε παντοκράτορ προαιώνια βασιλεύ. Δοξάζομαι αν σε τον κτίστην και δημιουργών του παντός. Δοξάζομαι εν σε ιέ του Θεού μονογενέστον, απάτορα εκμήτρος και αμήτωρα εκπατρός. Ανεγάρτη προλαβούσι εορτήν ήπιον σε είδομεν, εν δε την παρούσι τέλειον σε ορώμεν των εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεών ημών. Σήμερον γάρ, ότι σε ορτήσι μην επέστη καιρός και χορός Αγίων εκκλησιάζει μην και άγγελοι μετά ανθρώπους συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς της είδας συνεπεφύτησε. Σήμερον ο άδυτος ήλιος ανέτειλεν και ο κόσμος του φωτί Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμπρέστε σε ακτήσει το κόσμο συνεκλαμπρύνεται. Σήμερον η φωτοειδής αστέρες της φεδρότητη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουση. Σήμερον εν εφέλε η ετών δικαιοσύνης τη ανθρωπότητη ουρανόθεντρο σύζουση. Σήμερον ο άχτιστος υπό του ίδιου πλάσματος βουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμο παρίσταται ορών Θεού προς ημάς στην κατάβαση. Σήμερον τα του Ιορδάνου άματα εις άματα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρήθρις μυστικής πάσα εκτίσεις αρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων θέσματα της ίδαση του Ιορδάνου απαλήφονται. Σήμερον ο παράδεισος είναι οχτε της ανθρώπισης και ο της δικαιοσύνης ήλιος καταβγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν είδωρ το επί Μωυσέως το λαό εις γλυκύτατα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διασώθημεν. Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Σήμερον η αχλής του κόσμου καθαίρεται τη επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπαδοφεγγή πάσα εκτίσεις άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήργεται και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται του δεσπότου επέλευσης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανηγύρις αγάλεται. Σήμερον ο δεσπότης προς το βάπτισμα επίγεται ή να αναβιβάσει προς ύψος το ανθρώπινο. Σήμερον ο ακλινής το ίδιο και τι υποκλίνεται είναι εμάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλείαν ουρανών ονισάμεθα της γαρ βασιλείας του Κυρίου και έστε τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο και ο κόσμος ευφροσύνης πεπλήρωται. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και φοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω θεασάμενος το πύρτης θεότητος σωματικός κατερχόμενων και εισερχόμενων επ' αυτών. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω θεωρών το πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς κατερχόμενων και περιπτάμενων σοι. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω ορών των αόρατων οραθέντα των χτίστην σαρκοθέντα των δεσπότην εν τούλ μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω και τα όρια σκύρτησαν θεώνες σαρκή καθορώντα. Και εν εφέλε φωνήν έδωκαν θαυμάζουσε των παραγενόμενων φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού.
αυτόν δε τον της παραγωγής θάνατον και το της πλάνης κέντρων και τον του άδουδας σύνδεσμων εν το Ιορδάνιου βυθίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας του κόσμου το ρισάμενον. Όθεν κακό αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία του θαυμάτων σου διηγούμενος συνεχόμενος φόβο εν κατανοίξει βόση. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξ αρχιάς υπροσύμνων των θαυμασίων σου. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξ αρχιάς υπροσύμνων των θαυμασίων σου. Μέγα σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξ αρχιάς υπροσύμνων των θαυμασίων σου. Σιγά αρβουλήσει εξουκόντων εις το είναι παραγεγόντα σύμπαντα. Το Σοκράτη συνέχισε στη χτίση και τη Ιπρονία δίκη των κόσμων. Σι εχτεσάρου στοιχείων δίχτησε συναρμόσα τέταρση κερί στον κύκλο του ενιαυτού εστεφάνουσα. Σε τρέμουσε ενώ ερεπά σε δυνάμει σε ημνίδιο σε δοξά σελήνη. Σι αντιχάνει τα άστρα, σι υπακούει το φω. Σε φρύτου συνάβηση, σι δουλεύουσαν επηγέ. Σι εξέτεινα στον ουρανό νοσιδέρην, σι εστερεώσα στην υγιήν επί των υδάτων, σι περιετύχησα στην θάλασσα ψάμμο, σι προς αναπνοάς τον αέρα εξέχειας. Αγγελικέ δυνάμεις σι λειτουργούσιν, ή τον αρχαγγέλο χωρίς σε προσκυνούσιν, τα πολιώματα χερουήν και τα ξεπτέρια σεραφείμ, κύκλο ιστάμενα και περιπτάμενα φόβο της εμπροσίτου σου δόξας κατακαλύπτεται. Σιγάρ Θεός, ον απεργραπτός αναρχώστα και ανέκφραστος ήρθες επί της γης μορφήν του λουλαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος ουγαρέφερες δέσποτα διασπλάχνα ελέους σου θεάστα υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων αλήρθες και έσωσας ημάς ομολογούμεν την χάρη κηρύττωμεν τον έλεον ου κρύπτωμεν την ευεργεσία τας της φύσεως ημών γονάς ελευθέρωσας παρθενικήν υγεία σας μήτραν το τόκο σου. Πάσε χτίσει σύμνησε επιφανέντα. Σίγαρο Θεό ημών επί τη γη όφθη και τη ανθρώπινη συνανεστράφη. Σύ και τα Ιορδάνια ρήθρα υγεία σα ουρανόθεν καταπέμψε στο πανάγιον σου πνεύμα και τα σκεφαλά στον εκεί σε εμφολευόντου συνέτριψε δρακόντων. Αυτό σου φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσον είναι και αν είναι δια τη επιβετήσεω του αγίου σου πνεύματο και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσο και ανήντια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσο και ανήντια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Και δώσ' αυτό την χάρη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου ίσον αυτό αυθαρσίας πηγήν Αγίας μου δώρον αμαρτημάτων λυτήριων νοσημάτων αλεξιτήριων δέμασιν ολέθριων της εναντίας δυνάμεις είναι απρόσιτων αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων είναι απάντες οι αριόμενοι και μεταλαμβάνοντες έχει ένα αυτό προς καθαρισμών ψυχόντα και σωμάτων προς ιατρίαν παθών προς αγιασμών οίκων προς πάσαν ωφέλιαν επιτίδιων σίγαρι ο Θεός ημών ο διήτατος και πνεύματος ανακαινήσας την παλαιωτήσαν φύσιν υπό της αμαρτίας. Σύ ο Θεός ημών, ο διήτατος κατακλείσας επί του νόε την αμαρτία. Σύ ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των Εβραίων. Σύ ο Θεός ημών, ο διαρρήξας πέτραν εν ερήμο και ρίσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν και διψώνταν των λαών σου κορέσας. Σύ ο Θεός ημών, ο διήτατος και πυρός δια του ηλίου απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βαάλ. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το ειδωρ τούτο, το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το ειδωρ τούτο, το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το ειδωρ τούτο, το πνεύμα τη σου το Αγίο. Και δώσ' πάση της απτωμένης τε χρειωμένης της τίστε μεταλαμβάνουσιν των αγιασμών την ευλογία, την κάθαρσιν την υγεία. Και σώσον Κύριε τους δούλους σου τους πιστούς βασιλίσιμων και άρχοντας ημών
και φύλαξον αυτούς υπό την σκέπη σου εν ειρήνη. Υπόταξον υπό τους πόδες αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων, χάρισε αυτής πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μην είστε τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και παντός του Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος και του Παριεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέν των αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και εμάς κατά το μέγα σου έλεος. Είναι και διά στοιχείων και διά αγγέλων και διά ανθρώπων και διά ορωμένων και διά οράτων. Δοξάζεται έσω το Πανάγιον όνομα συν το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον ημών, ον Ιορδάνη βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα. Ευλόγησον πάντες εμάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα και καταξιώσον εμάς εμπλεστήνα του αγιασμού σου δια της του ύδατος του του μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέστου ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενου σου Κύριε ή της Τριάδος εφανερώτη προσκύνησης του γαριανήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγάπη των σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φώτισας δόξαση. Ρωτάνη καπιζωμένου σου Κύριε κι της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξας Ιωάννη βαπτιζομένου σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώτη προσκύνηση του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξας. Επεφάνης ημερών οικουμένη και το φως σου Κύριε εσύ μειώθη έφη μας εν επιγνώση ύμνουν τον σε ήλθες εφάνης το φως το απρόσιτον και ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου βαπτιστή είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία Χριστός αληθινός το Σιμών της πρεσβείας των Αχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Νοερών αείλο δυνάμενο σωμάτου οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και αυτής του Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου Υπανεφήμων Αποστόλων των Αναγίες Πατέρων ημών και Οικουμενικών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
ούτε θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει μας φαγαθός και φιλάνθρωπος και φιλάνθρωπος και δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.